Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια μεγάλη επιτυχία σήμερα για το Ράδιο Ρεβίλα. Θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Βλέπετε, συμπληρώνονται 2 μήνες για κυβέρνησης και θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς έχει πραγματοποιηθεί από τις προεκλογικές εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την εφαρμογή του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Θύμισε μου λίγο. Τι να σας θυμίσω. Ένα αυτό, κάτι έπιασε το αυτί μου για Θεσσαλονίκη. Ναι, για τις εξαγγελίες που κάνατε στη Θεσσαλονίκη. Πότε. Πότε. Τι πότε, κύριε Πρωθυπουργέ. Τότε δεν είχατε πάει στη Διεθνή Έκθεση, κάνετε τη μεγάλη ομιλία με τις εξαγγελίες, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Βασικά, εγώ θυμάμαι μόνο μία πενταήμερη με το σχολείο που είχαμε πάει στη Θεσσαλονίκη και είχαμε περάσει σούπερ. Μάλιστα. Ωραία. Θα σας βοηθήσω εγώ, έτσι, να σας κάνω ορισμένες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, εκείνα τα 751 ευρώ που λέγατε ότι θα αυξήσετε τον κατώτατο μισθό σε 751, τι απέγινε με αυτά? Ναι, το ξέρω. Εγώ είπα να παγώσει λίγο το θέμα μέχρι να σιγουρευτούμε αν ο κατώτατος μισθός θα είναι 751 ευρώ ή 751 δραχμές. Δραχμές. Υπάρχει περίπτωση να είναι σε δραχμές, κύριε. Συγγνώμη, μαστερά, είναι το ίδιο, είναι τα 751 ευρώ και το ίδιο είναι 751 δραχμές. Αφού 751 τάξαμε, κύριε Κανάκη, τι θέλετε να αλλάζουμε το ποσό ανάλογο το νόμισμα? Τι είμαστε, τίποτα ανεύθυνοι είμαστε? Άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Για το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης. Είχατε υποσχεθεί 2 δισεκατομμύρια ευρώ και ψηφίσατε μόνο για 200 εκατομμύρια, κύριε Πρωθυπουργέ. Εκεί. Τι εκεί, κύριε Πρωθυπουργέ, 10 φορές κάτω είναι το νούμερο. Ακούστε πώς το παρουσιάζει ο εγκάθετος της Νέας Δημοκρατίας. Ένα μηδενικό είναι, βρε, και εσύ επιλέγεις να πεις στον Παρήκδουπο 10 φορές κάτω. Άλλο θέμα. Ήταν προεκλογική σας δέσμευση ότι θα ανοίξετε την ΕΡΤ. Θα την ανοίξετε? Γιατί παρακολουθούσες Κυριακή στο χωριό και έχεις άγχος πότε θα το ξαναδείς. Άλλο θέμα. Η επιστροφή του δώρου στους χαμηλοσυνταξιούχους του δώρου Χριστουγέννου. Άσε μας, ρε Κανάκη, Μαρτιμίνα μου θυμήθηκε στα Χριστούγεννα. Κράκαναμε για να δούμε λίγο ήλιο πάλι να μας ψυχοπλακώσεις με τα χιόνια και τα κρύα. Άλλο θέμα. Το ότι θα διώξετε την Τρόικα. Δεν υπάρχει Τρόικα, υπάρχει Brussels Group. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Γιάννης με έναν ή, άλλο θέμα. Το ότι θα σκίσετε τα μνημόνια. Τα σκίσαμε, τώρα έχουμε πρόγραμμα. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Δεν με αφορούν οι στιλιστικές επιλογές του Μανολιού, άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Η αύξηση του αφορολογήτου στα 12.000 ευρώ, η δημιουργία 300.000 θέσεων στο δημόσιο, η επαναφορά της μετενέργειας, τα κόκκινα δάνεια. Βαθιά ακούγεσαι, πάρε το μηδέν, Κανάκι, κάτι έγινε με τη σύνδεση. Ποιο μηδέν? Εμείς σας βλέπουμε μια χαρά, κύριε Πρωθυπουργέ. Εγώ σας ακούμε... όμως σας βλέπω χάλια. Κρίμα, ρε γαμώ το πάνω που ήμουν έτοιμο να σου δώσω αποστομωτικές απαντήσεις για όλα τα θέματα. Πάει γα... η σύνδεση. Άρε Σαμαρά με το κολο Wi-Fi που μου άφησες. Κυρίες και κύριοι, μπράβο το δικό μας. Δεν βγάλαμε και πολύ άκρη. Μπορεί να μην βγάλαμε πολύ άκρη, αλλά ήταν τουλάχιστον. Ήταν μια αποκλειστικότητα, έτσι. Ήταν μια συνέντευξη. Μια άλλη φορά που θα έχουμε καλύτερη σύνδεση, θα στα πει γιατί έτοιμο ήταν. Έτοιμο ήταν. Καλά, ρε γάμο. Το φυσικά δεν παίζει. Αυτό το συμφιζητήριο. Το να χάσει τη ζήτηση.